ηγεσίας του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των ενδόξου και πανηθούμενων Αποστόλων, των ενδόξου καλλιέργων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατήρων ημών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατήρων ημών, των εν το Ιωνί Μόρι και απανταχού της γης ασκής και αθής αναψάντων, των ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, των Αγίου Πατρός ημών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, τον Αγίος Πατρός Σιμών Γρηγορίου, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, του Παλαμά και ενδόξιρο μάρτυρος Καραλάμπας της Ασίας Μητρός Σιμών Συγκλητικής, του Οσίων Πορφυρίου, Παϊσίου, Ιακώβου, Αμφιλοχίου, Νικολάου του Πλανά, Γεωργίου του Νέου Ομολογητού, Ιουστίνου Σοφίας, Νικολάου Ιωάννου Ανθίμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Σοφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, Πίωνος εν Σμύρνη Ιερομάρτυρος και Συν αυτός Κλειπιάδου Μακεδονίου Λίνου και Σαββίνης, Τροφίμου και Θαλού των Μαρτύρων Γεωργίου του Νέου εν Κωνσταντινούπολη Θωματρουγού, Θεοδόρας Βασιλίσσης της Επίρου, Επιμάχου Κωνσταντινούπολεως, Γεωργίου Ηγουμένου του Συναήτου, αδελφού Ιωάννου της Κλίμακος, επιμάχου Πιλουσιώτου, Ιωάννου Μόσχου, των Αγίων Ευθυμίου, Αρχιεπισκόπου Νόβγκοροτ, Σοφρονίου, των Σπουλαίων του Κιέβου, Σοφρονίου Επισκόπου Μπραβάνσκ Βουλγαρίας, Αλεξίου της Σκήτης Γκολασιγεύσκη, των Σπουλαίων του Κιέβου, Ευλογίου Επισκόπου Κορδού της Ισπανίας Ιερομάρτυρος, Άνγου του Κέρντ, συντάκτου Ιρλανδικού Μαρτυρολογίου, Θεοφάνος του Μεγάλου Αγρού του Ομολογητού, Γρηγορίου του Πρώτου του Διαλόγου Παπαρόμης, Σημεώνος του Νέου Θεολόγου, Φινές του Δικαίου Ιού Ααρών, Ενέα Ανωνύμων Μαρτύρων, Ααρών Προφήτου Κύρου Αλεξανδρίας, Λαβρεντίου Μάρτυρος Κυπρίου, Νικοδήμου της Μάμολα Μοναχού, Δημητρίου του Γενναίου εν Γεωργία, Παύλου Επισκόπου Λεών της Βρετάνης της Γαλλίας, Θεοκτίστου Δραγουτίν εν Σερβία, Αλφές Επισκόπου Γουίντσεστερ Αγγλίας, Νικοδήμου του Ζηρό, Ηγουμένου Μονής Μάμολ Ιταλίας, ον τιμήν επιτελούμεν, και πάντα των Αγίων ελεήσει και σώσει εμάς, αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμου Θεός. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για αυτό το θέμα που έχει ανακύψει με την Θεία Κοινωνία και με τη Λειτουργία των Πιστών, εν ώψη της επιδημίας, πανδημίας του ιού, του λεγόμενου κορονοϊού. Ο Κύριος μας είπε, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Αυτός που τρώγει το σώμα μου και το αίμα μου, αυτός μένει μέσα μου και εγώ μέσα σε αυτόν. Είναι ποτέ δυνατόν ο άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στο Χριστό και ο Χριστός είναι μέσα του να αρρωστήσει από τον Χριστό? Είναι ποτέ δυνατόν ο άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στο Χριστό και πλησιάζεται και προσκυνεί τις Άγιες Εικόνες και τον Τίμιο Σταυρό να κολλήσει μικρόβια? Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πλάνη και δυστυχώς κάποιοι εντός εγωγικών πιστοί και λαϊκοί αλλά και κληρικοί και μάλιστα και υψηλόβαθμοι κληρικοί και επίσκοποι όπως ο Μεσογείας και ο Αμερικής έβγαλαν απαράδεκτα κείμενα τα οποία συνιστούν στους πιστούς διάφορα πράγματα απαράδεκτα. Να μην προσκυνούν τις Άγιες Εικόνες ή τον Τίμιο Σταυρό και περιορίζουν τις Θείες Λειτουργίες και τις ακολουθίες και τις πνευματικές συνάξεις. Εκείνο που έχουμε να πούμε σε όλους αυτούς είναι ότι η Εκκλησία ποτέ δεν δίνει αρρώστιες και ποτέ δεν σκοτώνει. Οι αρρώστιες έρχονται εξαιτίας της αμαρτίας και εξαιτίας της υποταγής μας στον διάβολο και όχι στον Θεό. Όποιος υποτάσσεται στον Θεό, ποτέ δεν αρρωσταίνει. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, βγάλε την αμαρτία και φεύγει κάθε αρρώστια. Εκείνο που εισήγαγε τη φθορά και την ασθένεια στον άνθρωπο είναι η αμαρτία και όχι ο Θεός. Ο Θεός αντίθετα είναι η ζωή, η αιώνια ζωή, είναι η απάθεια, είναι αυτός ο οποίος μας χαρίζει την αυθαρσία, μας καλεί στην αυθαρσία και όχι στη φθορά και στην ασθένεια και στο θάνατο. Επομένως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τους πιστούς και να εκκλησιάζονται και να προσκυνούν τις Άγιες Εικόνες και να κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων.
Αν υπήρχε φόβος, οι πρώτοι που θα πέθαναν, θα είχαν πεθάνει προπολού, θα ήταν οι κληρικοί, οι οποίοι καταλύουν ολόκληρο το Άγιο Ποτήριο μετά από τη Θεία Κοινωνία των πιστών, οι οποίοι πολλές φορές ασθενούν από πολύ μεταδοτικές ασθένειες, όπως είναι η φυματίωση, όπως είναι η λέπρα. Έχουμε παραδείγματα κληρικών που για χρόνια κοινωνούσαν τους λεπρούς, όπως ο ιερεύς στην νήσο αυτή, η οποία τη Σπιναγλόγκα, ο οποίος για χρόνια κοινωνούσε τους πιστούς και δεν έπαθε τίποτε απολύτως. Έχουμε περίπτωση άλλου κληρικού, ο οποίος κοινώνησε ένα φηματικό, ο οποίος αμέσως έκανε εμετό και ο ιερεύς πήρε και έγλυψε στην κυριολεξία τον εμετό και δεν έπαθε τίποτε απολύτως. Και όλα αυτά βεβαιώνουν αυτό το προφανές, ότι ο Θεός είναι η ζωή και αυτός ο οποίος κοινωνεί τον Θεό έχει ζωή. Αυτός που δεν κοινωνεί τον Θεό δεν έχει ζωή. Όποιος τώρα δεν τα πιστεύει όλα αυτά, βεβαίως και όταν κοινωνεί, κοινωνεί αναξίως και δεν παίρνει βεβαίως τότε ζωή, αλλά κρίμα και κατάκριμα, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, και τότε βεβαίως, εφόσον δεν πιστεύει, μπορεί και να αρρωστήσει και να πεθάνει, όπως λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους. Επομένως, όλο αυτό το ανακύψαν ζήτημα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ευλογία και μια παραχώρηση του Θεού για να φανούν ποιοι είναι αληθινά πιστοί και ποιοι είναι αληθινά άπιστοι. Δυστυχώς, πάρα πολλοί χριστιανοί δεν φοβούνται τον Θεό και κοινωνούν χωρίς προετοιμασία, χωρίς εξομολόγηση και παθαίνουν μεγάλες ζημιές. Φοβούνται όμως από ό,τι φαίνεται τον κορονοϊό και λένε διάφορα. Επομένως, θα λειτουργήσει θετικά και για αυτούς. Ας ευχηθούμε λοιπόν να ορθοφρονούν οι πιστοί και οι κληρικοί και οι λαϊκοί μας και οι κληρικοί μας να μας καθοδηγούν σωστά και οι επίσκοποί μας και να μην σπείρουν ψευδείς ειδήσεις και κηρύγματα παραπλανητικά τα οποία συμπλέουν όχι με τον Άρχοντα και τον Βασιλέα των Αιώνων, αλλά με τον Άρχοντα του Σκότους και με την νέα τάξη πραγμάτων, η οποία πολύ πιθανόν και να έχει υποκινήσει όλο αυτό το θέμα και να μην είναι ουσιαστικά τίποτε παρά μια συνηθισμένη υιογενής λίμωξη, όπως τόσες άλλες που συμβαίνουν στον πλανήτη μας. Το δε Θεοί μου δόξα πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.